Με πρόχειρους υπολογισμούς που έκανε όταν ήταν μαθηματικός, η Κυριακή Νικολάου έβγαλε το αποτέλεσμα ότι πρέπει μάλλον να τα παρατήσει όλα και να κυνηγήσει το όνειρό της στο τραγούδι. Στην οντισιόν κατάφερε να πείσει τους κριτές ότι αξίζει μία θέση στο X Factor. Θα καταφέρει να πείσει και τη Μελίνα ότι αξίζει την πρώτη καρέκλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαντάστηκα ποτέ εαυτό μου να είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και το ήθελα σίγουρα από τη στιγμή που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ναι από μένα. Από μένα είναι ένα ναι. Είναι ναι, ξεκάθαρο. Τέσσερα ναι. Όσες φωνές έχω ακούσει μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ καλές και είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Σίγουρα τέσσερις είναι οι καρέκλες και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Δεν νιώθω κάποια απειλή όμως, γιατί νιώθω σίγουρη για τον εαυτό μου και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Κυριακή, πες μου τι θα κάνεις για να κερδίσεις την πρώτη καρέκλα. Καταρχάς πρέπει να αποβάλω όλο μου το άγχος πριν βγω στη σκηνή. Καλό θα ήτανε. Ναι. Και να δώσω το καλύτερο με αυτό. Ωραία. Είναι καλό ή κακό πιστεύεις που εμφανίζεσαι πρώτη? Ούτε καλό ούτε κακό νομίζω. Εντάξει, σίγουρα θα βγουν πάρα πολύ μετά, οπότε είναι ένα αρνητικό αυτό. Ναι. Αλλά είναι και ανοίγεις και μια τυναυλία, έτσι. Καλό. Οπότε, όντως, έτσι. Καλό είναι και αυτό. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να την πάρεις την καρέκλα. Ευχαριστώ. Πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα, παιδιά, για την Κυριακή. Να την ευσυχώσουμε. Δυνατά, πιο δυνατά. Σε υπολογίσαν για 2 μέτρα. Καλώ την Κυριακή. Τι κάνεις, Κυριακή μου? Καλά, μια χαρά. Έτοιμη? Εντάξει, λίγο άγχος το έχουμε πάντα, αλλά εντάξει. Πάντα το έχουμε, η αλήθεια είναι, αλλά να είναι πάντα δημιουργικό, ναι. Τι θα μας πεις, τι έχεις επιλέξει? Θα σας πω το δίκιο μου από Γιώτα Νέγκα. Καρά Μουράτη, ωραία. Καλή επιτυχία. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Κι εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το... Πώς τη βλέπετε? Παίζει. Είσαι αντριχάζει. Καλή, καλή. Είναι πολύ καλή. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Κι εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Ωραία. Ωραία ξεκινήσαμε, Κυριακή.
Κάποιο που μα βλέπει τώρα έτσι την τηλεόραση λέει τώρα είναι δυνατόν να πει άσχημα πράγματα σε αυτή τη φωνή τώρα που την ακούει έτσι να τραγουδάει δυνατά, καθαρά. Έχει πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Δεν ξέρει καθόλου να τραγουδά βέβαια. Φωνάζει μόνο, φωνάζει. Λίγο έτσι προ το τέλο, έτσι μαλάκωσε λίγο. Δεν χρειάζεται. Μπορεί και το άγχο να στο κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά μπήκε μέσα. Λες και ήσουν ήδη μισή ώρα τραγούδα και εσύ ήσουν έτοιμη. Εγώ σε φοβήθηκα, δεν σου κρύβω ότι θα φύγεις το έτσι λίγο τονικά, λίγο τα γυρίσματα σου. Παρ' όλα αυτά, είσαι ίσως η μόνη λαϊκή τραγουδίστρια που άκουσα εγώ στο παιχνίδι. Θα ήταν πολύ καλό να σε είχαμε στην παρέα μας έτσι, στα live παρακάτω. Λοιπόν, Κυριακή, όπως το είπε και ο Γιώργος, loud and clear, που λένε στο χωριό. Δυνατή, καθαρή κτλ. Εγώ είμαι πεπισμένος 100%. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ήσαμε τον Μιχάλη. Γεια σου, Κυριακή. Γεια σου και από μένα. Συγχαρητήρια για την επιλογή του τραγουδιού. Θεωρώ ότι σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ήσουν λίγο παραπάνω επιθετική, αλλά θεωρώ ότι απλά έψαχνες να βρεις το δίκιο σου, όπως και η Γιώτα Νέγκα. Απλά εκείνη ξέρει να ελέγχει λίγο παραπάνω, αρκετά παραπάνω τη φωνή της. Και πιστεύω ότι κι εσύ, αν παραμείνεις στο παιχνίδι, θα μάθεις και θα καταφέρεις και εσύ να ελέγξεις. Γιατί έχεις μια πάρα πολύ καλή φωνή, θα καταφέρεις να μάθεις να την ελέγχεις. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Κυριακή μου, συμφωνώ με τους συνεργάτες, με τους αδερφούς, με τους προλαλήσαντες. Τα λέω όπως θες, πες μας, δεν έχουμε με πρόβλημα. Τα αγόρια εδώ. Συμφωνώ κατά ένα μεγάλο μέρος. Έδειξες τον επαγγελματισμό σου. Παρ' όλα αυτά και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα επιθετικό τραγούδι και το θα το έλεγα και εγώ ακόμα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει μια κοινωνική αγανάκτηση το τραγούδι αυτό. Πιστεύω ότι σου αξίζει μια καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ. Για τώρα. Μπράβο, Κυριακή. Εύκολη η αρχή για τη Μελίνα, παιδιά. Καλά ξεκινήσαμε. Καλά ξεκινήσαμε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Με το πρώτο act άρχισες να γεμίσεις καρκλίτσα σου. Άμα έρθουν και άλλες Κυριακές, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εκεί θα ζοριστώ. Εκεί, μάλιστα.